εκπρόσωπε του Σεβαστού Μητροπολίτη μας. Αγαπητέ κύριε Μπρατσόλη, αγαπητέ κύριε Διοικητά, αγαπητέ Δήμαρχε. Μισό λεπτάκι, καλωσορίζουμε τους υποψήφιους δημάρχους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλωσορίζουμε τους υποψήφιους δημοτικούς σύμβουλους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου μας, τον κύριο Αγγελάτο Γιάννη. Καλωσορίζουμε τον πρώην δήμαρχο Δυρφείων Μεσαπείων, κύριο Μπουροδήμο και υποψήφιο βουλευτή. Καλωσορίζουμε τον κύριο Ραπτάκη ως επικεφαλή της εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης. Τον κύριο Θεοδοσίου, αντινάβαρχος, πρώην πρόεδρος του Ηρακλείου, ο οποίος θελοντικά μας είχε βοηθήσει, και επίτιμο υπαρχηγό ΓΕΘΑ. Καλωσορίζουμε τους αντιδήμαρχους του Δήμου Δυρφείων Μεσαπείων και του Δήμου Χαλκιδεών, όσοι είναι εδώ, και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγχωρήστε με αν κάποιο λίγο ξεχάσει. Στην πορεία θα σας καλωσορίσω όλους. Σήμερα είναι μια διαφορετική γιορτή. Σήμερα θα μιλήσουν οι εθελοντές και οι γονείς. Δεν θα μιλήσουμε σε επιστημονική βάση, θα μιλήσουμε με την καρδιά. Αυτός είναι και ο τίτλος μας. Δώσε μου το χέρι σου για να μπω στη ζωή. Ευχαριστούμε όλους τους συλλόγους που συμμετέχουν. Καλωσορίζουμε τον βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Δυρφείων Μεσαπείων. Έναν-έναν σας βλέπω. Θα ευχαριστήσει ο Νίκος μας τους συλλόγους που συμμετέχουν σήμερα εδώ στα χορευτικά και συγχωρέστε με, όποιον δεν έχω δει θα τον ευχαριστώ στην πορεία. Καλώς ήρθατε. Συμμετέχουν οι φωτοδιστικές έλεγε και το Δήμο Δυρφείων Μεσαπείων, ελαβγραφικός όμιλος Ευζήνου, φυσιολατρικός αρωματικός έλεγος στενής σύνδεκη, εκπολιτιστικός χορευτικός εξοραστικός συλλόγου πολιτικών, εκπολιτιστικός χορευτικός έλεγχος Λούτσα, εκπολιτιστικός έλεγχος Αγάλη, εκπολιτιστικός έλεγχος Καστέλας Αγγελής Βοκιός, χορευτικός έλεγχος Καθενάν Αερία. Και συμμετέχουν μουσική Μιχάλης Βοριάς, βιολί Γιώργος Δουσαΐτης, Κρουστά, Κυριάκος Στάτζος, Κανονάκη, Αλεφραγκής Νίκος Λάουτο. Εθελοντικά όλοι. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια για την υποστήριξή της και τον κύριο Σπανό ιδιαίτερα για την παραχώρηση της αίθουσας. Λοιπόν, θα καλέσουμε τον σεβαστό πατέρα Δαμασκηνό να μας πει ένα χαιρετισμό εκ μέρους του Μητροπολίτη. Κυρίες και κύριοι, σας χαιρετώ με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την ψυχή. Σας μεταφέρω με πολύ αγάπη την πατρική ευλογία και ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Χαλκίδος, κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου. Θα ήθελε και η καρδιά του και η ψυχή του να είναι εδώ σήμερα μαζί μας, να σας δει και να σας ευλογήσει και αυτός, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ο Μητροπολίτης μας έχει μεγάλο πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Βόρειο Εύβοια και συγκεκριμένα στη Λίμνη για την πανηγυρίζουσα εκεί ενορία της Παναγίας μας. Έχω την τιμή και την ευλογία να τον εκπροσωπώ και να σας μεταφέρω την αγάπη του, την ευχή του σε όλους σας, ανεξαιρέτως, αδιακρίτως. Και χαιρετίζουμε αυτή την εκδήλωση. Καλή δύναμη στα παιδιά μας, σε όλους μας, σε όλους σας. Καλή Ανάσταση, αδελφοί μου. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους σας και σας ευχαριστούμε. Καλωσορίζουμε και τον πρόεδρο του Σωματείου των Εξωτερικών Φρουρών Φυλακών Χαλκίδας, τον κύριο Κωστίκα, με μέλη του Σωματείου, οι οποίοι είναι και εκείνοι εθελοντές και μας έχουν συνδράμει πάρα πολλές στις δράσεις μας. Την κυρία Σχοινά, μέλος της Επιτροπής Εθελοντισμού του Νοσοκομείου. Και συνεχίζουμε, θα καλέσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Ψαχθά, να μας πει δύο λόγια. Καλημέρα σε όλους. Αγαπητοί φίλοι στον Δήμο μας, όσα έργα και να γίνουν, το πιο όμορφο θα είναι πάντα αυτό. Τα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης. ΑΜΕΑ
γιατί στηρίζεται από τον άνθρωπο στον άνθρωπο και για τον άνθρωπο. Ο ένας δίνει το χέρι στον άλλον και στείλουμε έτσι όλοι μαζί τα θεμέλια μιας υγιούς κοινωνίας ενεργών πολιτών. Νιώθουμε δυνατοί γιατί έχουμε εσάς τους εθελοντές που θεραπεύετε το όραμα και που δίνετε το παράδειγμα προς μίμηση. Εσείς, οι υπάλληλοι του Δήμου που στηρίζουν τους εθελοντές και όλοι μαζί συμπαραστεκόμαστε. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, στον διοικητή του νοσοκομείου για τη διάθεση των χώρων του ΚΕΦΙΑ, για την άλλη συνεργασία με το Δήμο μας, γιατί οι εθελοντές μας ανήκουν και στους δύο φορείς, και στο νοσοκομείο και στο Δήμο, στον πρόεδρο, στην πρόεδρο της ΔΚΑΔΜΕ, την κυρία Μίταλη και τους συνεργάτες και το συμβούλιο της ΔΚΑΔΜΕ, που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να δημιουργηθεί όλο αυτό, στο προσωπικό του ΚΕΦΙΑ για τη συνεργασία με το Δήμο, το βοήθεια στο σπίτι και στους οδηγούς που καθημερινά μεταφέρουν αυτά τα παιδιά με ευθύνη. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμη τους γονείς που μας εμπιστεύτηκαν και μας εμπιστεύονται αυτά τα παιδιά και τους εθελοντές που δίνουν κάθε μέρα την ψυχή για να κάνουν ευτυχισμένα αυτά τα παιδιά. Αυτό ξεκίνησε 4 χρόνια πριν και κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο μεγάλο, απλώνει και ανθίζει. Καλή επιτυχία και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Τώρα θα καλέσω τον κύριο Τζαφέρο Παναγιώτη, διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, να μας πει έναν χαιρετισμό. Καλημέρα σε όλους σας. Νομίζω η σημερινή μέρα έτσι συνδυάζεται με το ηλιόλουστο έξω και με το ηλιόλουστο νομίζω της καρδιάς μας. Θεωρώ ότι τα παιδιά αυτά αλλά και οι γονείς τους οφείλουμε ακόμα περισσότερα. Έχουν δικαίωμα στη ζωή και νομίζω ότι ο τίτλος, κάνοντας συνειρμό που είμαστε λίγο και παλιότεροι, τους Νοστράδαμους, που είχαν πάρει και το δεύτερο βραβείο που λέει «Δώσ' μου το χέρι», το θυμόσαστε το 1972, που άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα και πήρε το δεύτερο βραβείο τότε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Θεωρώ λοιπόν σήμερα ότι δεν είναι το δεύτερο βραβείο, νομίζω σήμερα δικαιωματικά οι διοργανωτές, όπου είχαμε και την τιμή και εμείς σαν ΚΕΦΙΑ και το νοσοκομείο μαζί τους υπόλοιπους διοργανωτές, αλλά και όλοι όσοι συμμετέχουν, νομίζω ότι δικαιούται το πρώτο βραβείο. Αυτό νομίζω μας δίνει μια ελπίδα και η σημερινή αυτή μέρα που δείχνει ότι όταν έχουμε συνέργειες και μαζί ενωμένοι, όσα πολλά μπορούμε να επιτύχουμε. Επίσης, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό τον εθελοντισμό, διότι εμείς έχουμε και το θεσμικό καθήκον, πέρα βέβαια από τις προσωπικές μας ευθύνες, να συμμετάσχουμε. Αυτοί όμως οι οποίοι είναι εθελοντές και πραγματικά αφιερώνουν, είναι ένα απόσταγμα γενοδορίας ψυχής για αυτό που κάνουν και νομίζω ότι και πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν και επίσης να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο ο εθελοντισμός. Νομίζω κανείς δεν περισσεύει, ειδικά στον χώρο τον ευαίσθητο των παιδιών με ειδικές ικανότητες. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι ένα κέρδος που παίρνουμε το χαμόγελο από αυτά τα παιδιά αλλά και από τους γονείς που μαζί δίνουν και αυτοί τη μεγάλη τους προσπάθεια και όταν πίσω από αυτό το χαμόγελο θεωρούμε ότι έχουμε συντελέσει έστω και κατά λίγο και εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε και αυτό το κομμάτι της ευθύνης. Θεωρώ λοιπόν ότι τα άτομα με ειδικές ικανότητες πρέπει να ενσωματωθούν όσο γίνεται περισσότερο στην κοινωνία. Δεν είναι σωστό να υπάρχει ιδρυματοποίηση. Βέβαια το ΚΕΦΙΑ προσπαθεί, είναι μια μεγάλη αγκαλιά και εγώ εδώ πρέπει να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου που καθημερινά μοχθούν και προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Θεωρώ ότι η κυρία Λαλανίτη έτσι έχει συντελέσει σε σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά. Επίσης και η κυρία Σκηνά, η κυρία Μίταλα και τι να πω, δεν ξέρω, είναι και άλλα άτομα που συνεισφέρουν σε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε ακόμα περισσότερο και πρέπει
με τις δράσεις οι οποίες, όπως και η σημερινή και η εξωστρέφεια που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά, και πραγματικά έχουν γίνει πολλές ενέργειες, όπως και με τον Δήμαρχο των Ψαχνών που μέχρι μαραθώνει κλπ. Που έχουν βγει έξω από το ΚΕΦΙΑΠ, έξω από τα σπίτια τους, γιατί τα παιδιά αυτά πρέπει να ενσωματωθούν περισσότερο στην κοινωνία και νομίζω όλοι μας πρέπει να είμαστε και να τα καλιάσουμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία στη σημερινή αυτή ημέρα και στα παιδιά όλα, τα οποία νομίζω όχι μόνο οφείλουμε περισσότερα σε αυτά, αλλά βασικότερα είναι ότι τα δικαιούνται αυτά. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ζαβιτσάνου Σοφία, να μας πει δύο λόγια για τον εθελοντισμό. Καλημέρα για μένα. Ονομάζομαι Ζαβιτσάνου Σοφία. Είμαι θεραπεύτρια στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Εκπαιδεύσεως του Νομού Ελλίας. Για όσους δεν γνωρίζουν, το ΚΕΦΙΑΠ είναι τα μέρη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποτελεί οργανική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, στο οποίο και υπάγεται. Προσφέρει υπηρεσίες υγείας στους τομείς τόσο της αξιολόγησης όσο και της θεραπείας εξαποκατάστασης σε άτομα με χρόνες μαθήσεις ικανοποιίας. Γι' αυτό γίνεται και παντρεμένο με ειδικό επιστημονικό προσωπικό, όπως είναι λογοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, ψυχοθεραπευτές, κοινωνικός οδηγός, ψυχολόγος, νοσηλευτές, φαρμακευτής, καθώς και διοικητικό προσωπικό, οδηγό και τεχνικό. Με αφορμή λοιπόν τα δικαστήρια δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου Μεσαπείου, θα αναφερθώ πολύ συνοπτικά στον θεσμό του εθελοντισμού ως μια πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης. Τι είναι λοιπόν ο εθελοντισμός? Ο εθελοντισμός είναι η δραστηριότητα εκείνη που αναπτύσσεται κατά τρόπο προσωπικό, αυθόρμητο, ελεύθερο, χωρίς κόπο ατομικού κέρδους από μεμονωμένους πολίτες ατομικά ή διαμέσου των οργανώσεων των οποίων αποτελούν μέλη, προς το συμφέρον της ομάδας στην οποία ανήκουν ή τρίτων προσώπων ή της τοπικής, κρατικής ή διεθνούς κοινότητας αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς αλληλεγγύης. Ο εθελοντισμός επηρεάζεται άμεσα από την ιστορία, την πολιτική, τη θρησκεία καθώς και τον πολιτισμό της κάθε κοινωνίας, με αποτέλεσμα να γίνεται αντιληπτός με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το περιβάλλον. Υπάρχουν όμως τρία βασικά χαρακτηριστικά τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις μορφές εθελοντισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρώτον, ο εθελοντισμός δεν έχει σκοπό το οικονομικό όφελος. Βασίζεται αποκλειστικά σε ελεύθερη βούληση και επιφέρει ωφέλη τόσο σε τρίτες πλευρές όσο και στους θελοντές. Έχει μελετηθεί ότι η συμβολή του σε κάποιες χώρες υπολογίζεται από 8 έως 14% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και αναγνωρίζουμε λοιπόν ότι ένα από τα σημαντικά ωφέλη είναι να ισχύει την οικονομία. Συνεισφέρει στη δημιουργία μια σταθερή και ενιαία κοινωνία, αφού οι άνθρωποι ενεργούν για το γενικό καλό και δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασία μεταξύ του. Βοηθάει να ενσωματωθούν στην κοινωνία άτομα που έχουν μείνει στο περιθώριο και είναι αποκλεισμένα, όπως τα άτομα με αναπηρίες ή τα άτομα που βρίσκονται σε απεξάρτηση. Προσφέρει ευκαιρίες για προσωπική βελτίωση καθώς και πολύτιμες βάσεις για την εξάσκηση των δικαιωμάτων ως πολίτης. Συμβάλλει θετικά στη διαδικασία της ενεργούς γύρανσης, καθώς βοηθάει τους ηλικιωμένους να προσαρμόζονται ευκολότερα σε μια ζωή χωρίς εργασία, βελτιώνοντας τόσο τη σωματική όσο και τη ψυχική τους υγεία. Συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τις επαγγελματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αγορά εργασίας. Και τέλος, αυξάνει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο κράτος. Ο εθελοντής έχει δικαίωμα να καθοδηγείται, να ενημερώνεται, να υποστηρίζεται και να δραστηριοποιείται. Έχει δικαίωμα στον σεβασμό και την αξιοπρέπεια στο πρόσωπό του. Δικαίωμα στη συμμετοχή, στη λήψη αποφάσεων, στην ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση και την δράση. Έχει δικαίωμα να είναι ασφαλισμένος από κάθε κίνδυνο ατυχήματος, καθώς και να έχει διαπίστευση που να αποδεικνύει ότι είναι εθελοντής. Παράλληλα, προσωπική δέσμευση, ο σεβασμός της υποδείξης που του έχουν χωθεί, η αλληλεγγύη, η εκπαίδευση, η τήρηση των κατοικών και το να μην γράφει αγωνισμό είναι μέσα στις άμεσες υποχρεώσεις ενός εθελοντή. Η εκπαίδευση, πολύ σημαντικό κομμάτι και ζωτική σημασία, καθώς το πάντρεμα της ανάγκης με τον κατάλληλο εθελοντή που θα καταφέρει να την καλύψει, είναι το ζητούμενο. Οι ανάγκες των υπηρεσιών κατηγοριοποιούνται και πολλές φορές οι απαιτήσεις προϋποθέτουν δουλειά σε ιδιαίτερες ηλικίες. Συγκεκριμένα, στην ΚΕΦΙΑΠ, οι εθελοντές έρχονται σε επαφή με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι άτομα με νοητική και σωματική αναπηρία, διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, διάφορα σύνδρομα και ψυχιατρικές διαταραχές. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξασφαλίζεται ότι οι εθελοντές έχουν κατανοήσει τόσο τον τρόπο με τον οποίο εντάσσονται στην υπηρεσία, όσο και το τι αναμένεται να πράξουν. Η εκπαίδευση, παραδείγματος χάρη, μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για το ιστορικό, στόχους και δραστηριότητες της υπηρεσίας, γνωριμία με το υπόλοιπο έμεσο προσωπικό και τους εθελοντές, καθώς και τη δυνατότητα να υποβάλουν και στους ερωτήσεις για να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας λειτουργεί μικρό εθελοντών υγείας κοινωνικής φροντίδας σύμφωνα με τον νόμο, υπεύθυνοι του οποίου είναι ο κ. Νταφέλος Παναγιώτης, διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου, κυρία Μίνα Ευαγγελία, διοικητική υπάλληλος και κυρία Σινά, γενική προϊσταμένης παθολογικής. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και τη διαδικασία του εθελοντισμού, μπορεί να απευθύνεται τόσο στο Γενικό Νοσοκομείο όσο και στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Εκμετάστασης στην ΑΤΑΣ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Εδώ υπάρχουν αρκετοί εθελοντές μας από ό,τι βλέπω. Καταρχήν θέλω να καλωσορίσω τους εκπρόσωπους της ειδικής εκπαίδευσης. Είναι οι προϊσταμένοι του ειδικού νηπιαγωγείου. Η κυρία Παρακάτη Βασιλική και η κυρία Γεωργίτη Μαρία. Είναι οι προϊσταμένοι του ειδικού γυμνασίου Λυκείου. Κυρία Κολέγα Ευτυχία. Είναι εκπρόσωποι του ΚΕΣΥ εδώ. Είναι η υπηρεσία που αξιολογεί τους μαθητές. Σας ευχαριστούμε που παρήσατε. Λοιπόν, τώρα θα καλέσω εκπρόσωπο του βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Διευθύνων Μεσαπείων, οι οποίοι από τη μέρα που ξεκινήσαμε όλη αυτή τη δράση μα βοηθάνε στι μεταφορέ των ΑΜΕΑ. Κυρία Φωτεινή, Ιράζου. Ισπανού. Κυρία Φωτεινή, Ισπανού, συγγνώμη. Σας καλωσορίζω και εγώ. Το όνομά μου είναι Φωτεινή Ισπανού. Είμαι η κυβερνητική λειτουργό του βοήθεια στο σπίτι. Είμαι μια κυβερνητική λειτουργό. Θα σα παρουσιάσω του συναδέλφου μου που συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια μαζί.
Είναι η συνάδελφός μου, κοινωνική λειτουργός της Αφέρου Παρθενία, η κοινωνία λόγος Σπυροπούλου Μαρία, οι νοσηλεύτριες Ράζου Αγγελική και Γιάννου Τσουβελένη και οι τρεις οικογενειακοί βοηθοί είναι η Στρατή Εκατερίνη, η Κρητικού Ελπίδα και η Τσουνή Σοφία. Είμαστε όλα τα χρόνια, αυτά τα χρόνια εδώ στο Δήμο και προσπαθούμε να καλύψουμε ανάγκες των ατόμων με ιδιαίτερες ικανότητες. Έτσι συνεργαζόμαστε και με το ΚΕΦΙΑΠ, προσπαθώντας να καλύψουμε τις ανάγκες των ατόμων αυτών για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Έχοντας κοινά περιστατικά, όπου και για τη μετακίνησή τους και για ό,τι άλλο έχει να κάνει με τις υπηρεσίες μας. Με τον ίδιο τρόπο συνεργαζόμαστε και με την ομάδα κοινωνικής απασχόλησης, όπου έχουμε αναλάβει αυτό το σημαντικό κομμάτι της συνοδείας και της μετακίνησης των παιδιών, το οποίο συνοδεία ερμηνεύεται και σαν μια σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας που πρέπει να προσφέρουμε στα άτομα αυτά, όντας να είμαστε εκεί κοντά τους και με το ρόλο του εμψυχωτή και με του διασκεδαστή πολλές φορές για να κερδίσουμε αυτό το στόχο. Έτσι, τόσο τα άτομα όσο και οι γονείς έχουν αυτή την αίσθηση ασφάλειας που χρειάζονται και τη σχέση εμπιστοσύνης εννοείται. Αξιολογώντας τη λειτουργία αυτής της ομάδας, παρακολουθώντας την όλο αυτό το διάστημα, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι πετυχαίνει η κοινωνικοποίηση των ατόμων αυτών, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που υπάρχει ενεργοποιεί τα παιδιά αυτά, ξέρουν ότι έχουν κάτι να περιμένουν με ενθουσιασμό, ενώ αισθάνονται ότι είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας, το πιο σημαντικό από όλα. Αυτά από εμάς, δεν έχω κάτι περισσότερο να πω. Ευχαριστώ. Καλύτερα δύο ορατά και σκληρό από τις ΕΠΣΑΦΝΟΝ, ως εθελοντές και κοινοί μετέφεραν τα πρώτα χρόνια τα παιδιά αυτά στο ΚΕΦΙΑ. Το εκουσίως προσφέρει άξιον εστίν. Αγαπάτε αλλήλους, λέει η Εκκλησία μας. Αυτό η Ειρήνη μου, εσύ, ο Δήμος και όλοι οι φορείς το έχετε κάνει πράξη. Εμείς δεν μπορούσαμε παρά να μείνουμε μαζί δίπλα σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς οι οποίοι πραγματικά στηρίζουν αυτά τα παιδιά τα δικά μας, τα παιδιά της Φυλακής Πόρτας, τα παιδιά αυτά που πολλές φορές, ξέρετε, μαζί μου μαθήματα, τα οποία εμείς για την παιδινή μας ζωή δεν τα γνωρίζουμε. Μπράβο σας. Λοιπόν, και τώρα θα καλέσω την κυρία Μίκανα, την από πρόεδρο της ΔΚΔΜΕ, μέλος της Επιτροπής Εθελοντισμού του Νοσοκομείου. Τα υπόλοιπα μόνοι σας. Σας καλωσορίζω και εγώ όλους. Η παρουσία σας σημαίνει ότι δίνετε τα χέρια, άρα την καρδιά σας, την αγάπη σας για αυτά τα άτομα. Όπως κάθε χρόνο, τώρα και 4 χρόνια από τότε που έγινε πραγματικότητα αυτή η σπίθα που είχαμε μέσα μας, το Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου μας πραγματοποιούμε, έχουμε καθιερώσει μερίδα προς χάρη των παιδιών και των εθελοντών, ώστε να δώσουμε δείγματα του τι γίνεται εκεί στο ΚΕΦΙΑ. Να σας δείξουμε την πρόοδο των παιδιών και να τους χαρίσουμε μαζί χαρούμενες στιγμές. Φέτος, το λόγο έχουν και οι οικογένειες των παιδιών, των ατόμων αυτών, με μαρτυρίες και συμπεράσματα, με κατάθεση ψυχής. Από αυτή την προσπάθεια όλοι, άραγε οι σκέψεις μας ευωδόθηκαν με το αποτέλεσμα που επιθυμούσαμε, άραγε αξίζει τον κόπο να στηριχθεί και να εξελιχθεί το εγχείρημα αυτό ή μήπως έγινε για να λέμε ότι κάτι κάναμε. Για αυτά τα άτομα χρειάζονται πολλά. Την απάντηση όμως θα τη δώσετε εσείς, μόνοι σας στον εαυτό σας. Όταν σε συνέδρια ανά την Ελλάδα υπάρχει βίντεο με τα φωτεινά χαμόγελα αυτών των ατόμων,
και την προσπάθεια των εθελοντών άξια προς μίμηση, γιατί είναι το μόνο τμήμα δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ με εθελοντισμό. Όταν έχουμε τιμηθεί στο Πανεπιστήμιο των Ινωανίνων, γιατί έχει και διαδρομή, δεν ήταν κάτι γεμάτο αέρα. Πάει να πει λοιπόν ότι κάτι σημαντικό γίνεται σε εκείνη εκεί τη γωνιά. Πάντα χάρη των εθελοντών. Το δόσιμο ψυχής τους, η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, κάτω από ένα σύνθημα, όλοι είμαστε άνθρωποι. Δώστε λοιπόν τα χέρια σε αυτά τα άτομα, δώστε χώρο να μπουν στη ζωή. Το αξίζω. Με αυτή τη σκέψη ξεκινήσαμε δειλά-δειλά αυτή την προσπάθεια. Κύριε Δήμαρχε, πόσο ευχαριστώ. Κύριε Δικητά, επίσης. Κυρία Λαγανίτη, αγαπητά μας παιδιά, εθελοντές μας, σας ευχαριστούμε. Είστε η εξαίρεση στον κανόνα της σύγχρονης ζωής. Γονείς, υποκλινόμαστε και είμαστε δίπλα στο Γολγοθά που διάγετε κι εσείς. Αυτή τη στιγμή μου πέφτει ο κλήρος να καλέσω και να παρουσιάσω έναν άνθρωπο. Πολλοί μας έχουν ρωτήσει τα 4 χρόνια, μα υπάρχουν οι δομές, οι άνθρωποι κατάλληλοι με τα πτυχία, με τις γνώσεις. Και βέβαια από το περασμένο Σεπτέμβριο έχει δημιουργηθεί η συντονιστική επιστημονική ομάδα αυτού του εγχειρήματος, με έναν όμως άνθρωπο που έχουμε ακουμπήσει και μιλάω και καλό δίπλα μου, τον κύριο Ορφανό Πέτρο, διδάκτορα σε θέματα πολυαναπηριών, συνεργάτη, καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, εκπαιδευτή ενηλίκων, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής και συντελεστή, λοιπόν, βασικό του Εργαστηρίου Δημιουργικής Απασχόλησης. Κύριε Ορφανέ, σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Σας χρειαζόμαστε όλους. Σύμβουλος όλης της ΕΒΙΑΣ, της προσχολικής αγωγής και τώρα συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου της Στερεάς Ελλάδας. Γεια σας κυρία Παλάση. Και η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αλτσχάιμερ, η κυρία Αγγελίδου, επίσης. Συγγνώμη. Ήταν πάρα πολλά αυτά που ακούστηκαν. Έδωσα πολύ λίγα, μακάρι να μπορούσα να δώσω περισσότερα. Υπόσχομαι, αν έχω χρόνο, γιατί βρίσκομαι στη Λαμία αυτή τη στιγμή σαν συντονιστής εκπαίδευσης, υπόσχομαι να δώσω ακόμα περισσότερα. Απλώς θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα μικρό μυστικό. Αυτή η ομάδα είχε αυτή την επιτυχία και νομίζω ότι θα έχει ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες, γιατί μέσα της είχε ένα μετασχηματιστικό ρόλο. Αυτός ο μετασχηματιστικός ρόλος έχει να κάνει, για όσους ασχολούνται με ηγεσία, με το μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας. Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται για να γίνει κατανοητό από όλους. Αυτό το μοντέλο έχει 3 χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι, και το έχει δανειστεί από την ειδική αγωγή, ότι η στόχη της δεν είναι μηδενική. Όταν ήρθα για πρώτη φορά στην ΕΒΙΑ, γιατί τα 12 προηγούμενα χρόνια ήμουν εδώ Χαλκίδα σε σχολικό σύμβουλο, επιτρέψτε μου να μην πω το σχολείο, είχα πάει σε ένα σχολείο και είχαμε ένα παιδί με σύνδρομο Down. Ρωτάω λοιπόν τους συναδέλφους, τι κάνουμε με αυτό το παιδί, τι να κάνουμε σύμβουλε, νταουνάκι. Δηλαδή, στόχοι μηδέν. Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, αυτό που λέει ξεκάθαρα, είναι αυτό. Μπορεί ο στόχος
της πέμπτης δημοτικού να είναι αυτός. Εμείς όμως στοχεύουμε σε αυτό, σε ένα μικρό, ρεαλιστικό και πραγματοποιήσιμο στόχο. Και αυτό που θέλουμε είναι στην πέμπτη εκείνης της εποχής να έχουμε αυτό και στην έκτη να έχουμε αυτό, οπότε το παιδί να φύγει με αυτό και όχι με αυτό. Πιστεύω ότι έγινε κατανοητός. Άρα, το πρώτο χαρακτηριστικό είναι χαλαρά, μικρή, ρεαλιστική και πραγματοποιήσιμη στόχη και η επιτυχία είναι μπροστά. Το δεύτερο είναι παροχή χρόνου και παροχή χώρου. Το τρίτο είναι ο σεβασμός και μετά πάω να πάρω τα χαρακτηριστικά που είπε ο διοικητής από το νοσοκομείο και θα το κλέψω, τη συνεργασία που δεν την ονόμασατε συνεργασία, σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο νομίζω ότι χρησιμοποιήσατε τον όρο συνέργεια. Πραγματικά πρόκειται για συνέργεια. Και αν σε αυτή τη συνέργεια που υπάρχει, μια μεγάλη συνεργασία δηλαδή, δώσεις, εδώ είναι το μυστικό, δώσεις το δικαίωμα για συναπόφαση, όχι εγώ διατάζω και εσύ κάνεις. Αν δηλαδή ανάλογα με τις ικανότητες τους ο κάθε θελοντής, ο κάθε γονέας, ο κάθε υπεύθυνος στο πόστο του, εάν αυτός ο άνθρωπος συναποφασίζει στην ομάδα, την απόφαση αυτή την κάνει δικιά του, οπότε γεμίζει στην ευθύνη, προχωράει στην υλοποίηση και στην επιτυχία. Αυτό είναι το μυστικό που πρέπει να έχει κάθε σχολική μονάδα, κάθε σχολική μονάδα εκκλητικής αγωγής, κάθε ομάδα που θέλει σήμερα να πετύχει. Δεν διατάζω τον άλλον ανάλογα με τις ικανότητες του. Μετασχηματίζεται η ομάδα. Συναποφασίζει, αυτό είναι το μυστικό. Δίνει στον άλλον, ακόμα και μέσα στο σπίτι μας, δίνουμε στον άλλον το δικαίωμα να συναποφασίζει. Και όταν ο άλλος συναποφασίζει, γεμίζει με συνευθύνη και προχωράει στην υλοποίηση και στην επιτυχία. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο μυστικό. Κλέβοντας πολύ γρήγορα από τον τίτλο, γιατί ο τίτλος είναι όλη η ουσία, δώσε μου το χέρι σου για να μπω μέσα στη ζωή. Το χέρι δεν το δίνω με αυτή την έννοια. Ακόμα και στους εθελοντές αυτό το δουλέψαμε μαζί και το μοιράζομαι με τους γονείς. Δεν υπάρχει το χέρι πάνω. Δεν παίρνω το χέρι του παιδί και του λέω θα κάνεις αυτό. Αυτό σημαίνει καταπίεση. Αυτό σημαίνει καθοδήγηση. Θυμηθείτε τα χρόνια μας τότε που μαθαίναμε γράμματα και έλεγε η μητέρα μας αν ζει που δεν ζει η δικιά μου. Ότι θα κάνεις καλά γράμματα ή θα στο σπίσω. Αυτό λοιπόν το κομμάτι της καταπίεσης πρέπει να το αποφύγουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το χέρι μας θα είναι πάντα κάτω από το χέρι του παιδιού, πάντα κάτω από το χέρι αυτού του ανθρώπου που πρέπει να κάνουμε μαζί πράγματα. Είναι μεγάλη ευτυχία κάποιος να οδηγεί κάποιον, όχι να τον καθοδηγεί. Να οδηγεί κάποιον και να έχει επιλογές. Τα δύο δαχτυλίδια που φοράω είναι το όνομά μου στην τυφλοκόφωση. Στα παιδιά που δεν έχουμε καθόλου όραση και καθόλου ακουή. Όταν με χαιρετάει κάποιος, καταλαβαίνει από τα δύο δαχτυλίδια μου ότι είμαι ο Πέτρος. Δεν ξέρει ότι με λένε Πέτρο. Καταλαβαίνει όμως ότι είμαι αυτός και ότι μαζί θα κάνουμε κάποια πράγματα. Το ίδιο πικτογράφημα με τα δύο δαχτυλίδια μπορεί να είναι τα γυαλάκια του κυρίου ή το ΑΕΚ επάνω. Έχει ένα φοβερό καπελάκι που γράφει ΑΕΚ. Αν αυτό το πράγμα είναι τρισδιάστατο, μπορεί να καταλάβει ότι πρόκειται το όνομά σου για τον Νίκο. Μπορούμε να πάρουμε ένα κομματάκι πετσέτας μπάνιου και να το αγγίξουμε, οπότε να καταλάβουμε ότι αυτό το κομματάκι είναι η δραστηριότητα της πισίνας. Μπορούμε να έχουμε μια μινιατούρα με ένα άλογο, οπότε να είναι η επιλογή για να πάρει το παιδί και να πάει να κάνει θεραπευτική βασία. Άρα φανταστείτε ότι έχουμε φτάσει, ναι, στην Ελλάδα του 2019, από το 2005, που στην εκπαίδευση των πολυαναπήρων τυφλοκοφών, μηδέν όραση, μηδέν ακοή, αυτά τα παιδιά έχουν επιλογές στη ζωή του. Και επιλογή σημαίνει τι, ποιότητα ζωής. Άρα λοιπόν, απευθυνόμενος πρώτα στους γονείς, το χέρι πάνω από το χέρι, όχι καταπίεση, αρκετή φαντασία και βρίσκω πράγματα από ειδικούς, όχι για να αντιμετωπίσω τις μη κακές, τις μη καλές συμπεριφορές του παιδιού μου μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον. Συγχωρέστε με για το ρήμα που θα χρησιμοποιήσω, αλλά νιώθω πολύ άνετα μαζί σας και πολύ οικεία σε αυτό το χώρο. Ξεκολλήστε.
Το παιδί θα βγάλει αυτό που θέλει να βγάλει. Το ίδιο λέω και στους εκπαιδευτικούς. Έχεις ένα παιδί με ΔΕΠΗ, με διαταραχή εγκληματικής προσοχής. Δεν μπορείς αυτό το παιδί να το παλουγκώσεις σε μια καρέκλα και να του πεις μην εκεί, είσαι. Γιατί ΔΕΠΗ σημαίνει διαταραχή υπερκινητικότητα. Αυτό το παιδί θα μου βγάλει κίνηση. Αυτό το παιδί θα πάει να γράψει και θα μου σκίζει το τετράδιο. Δεν μπορώ να του πω μην μου το σκίζει. Πρέπει να βρω τρόπους για να μπορέσω να παίξω μαζί. Να παίξω πάνω. Φανταστείτε ότι η τελευταία τεχνική για να μαθαίνει ένα παιδί με ΔΕΠΗ να γράφει και να μην τρυπάει το φύλλο του είναι να παίρνει ένα μαλακό κομμάτι, να βάζει πάνω το χαρτί και να παίζει ένα παιχνιδάκι. Ότι αν δεν πιέσει πολύ το στυλό ή το μοτιβάκι και δεν το τρυπήσει, θα κερδίσει αυτό το πράγμα. Να παίζει. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κουκλάκι με μακριά πόδια, στο οποίο βγάζουμε το αφρολέξ από μέσα και βάζουμε ριζάκι, το περνάμε στον ώμο του και τι του λέμε. Αν δεν σου πέσει το κουκλάκι, έχει κερδίσει. Και παίζουμε με το χρόνο. Δηλαδή, ένα υπερκινητικό παιδί, το μυαλό του δεν το έχει στην κίνηση, που το έχει. Και του πέσει το κουκλάκι. Άρα λοιπόν πολύ φαντασία, πολύ φαντασία. Ας δούμε λοιπόν πως νιώθει ένα παιδί με αυτισμό. Αν θέλετε να χαμηλώσετε λίγο τα φώτα. Αυτό το πράγμα που πραγματικά το δείχνω όχι για να συγκινήσει
She's very beautiful. Είναι μόνο δύο λεπτά. She impresses me just with her personality, her beauty, and just the way she carries herself. The two got married, and like a lot of young couples, Barb and Mark began thinking about raising a family. But would Barb be able to handle all the responsibilities that come with raising a child? I knew I could take care of them. I mean, I spent most of my teenage years babysitting other people's kids, so I knew I could, but I had never really taken care of a newborn 24/7. You know, it's rough. Identical. There's nothing rough about this amazing young mom. She uses her incredible dexterity to handle the most delicate tasks with tender, loving care. I can pretty much do anything, just about anything with my feet. You can do it with your hands. Στην αλλαγή της Πανάς, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να το πάμε δευτερόλεπτο, καταλαβαίνουμε πώς αυτή η μητέρα περνάει την ηρεμία στο παιδί. Μιλάω για ένα υποστηρικτικό περιβάλλον της μητέρας, η οποία δεν γεννήθηκε ξαφνικά με αυτό. Κάποιοι τη στήριξαν. Αυτό που κάνουμε εμείς και που ακούγονται όλα αυτά τα καλά λόγια και εύχομαι σε όλους μας να συνεχιστεί, γιατί αξίζουν αυτά τα παιδιά και αυτοί οι γονείς που έχουν τραβήξει τόσα πολλά πράγματα, αυτή τη στήριξη. Αυτό δεν γεννιέται, αυτό χτίζεται. Άρα λοιπόν το υποστηρικτικό περιβάλλον που όλοι μας είπαμε να το φτιάξουμε, τη φαντασία, το ρίσκο, τη συνέργεια, τη συνευθύνη, όλα αυτά τα πράγματα, θα μας δώσουν ένα μεγαλείο που στο τέλος θα είναι η ευτυχία όλων. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να το μοιραστούμε όλοι. Πρέπει να το μοιραστούμε όλοι. Να μην βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα και το συνέστημα. And while Barb doesn't have time to dwell on her differences, most people can't seem to get over them. Even a night at the movies can turn into a challenge. I get some strange reactions when I go to the movies and handed my ticket to the guy, and he wouldn't even, didn't want to take it. He didn't want to touch my foot. Barb has tried prosthetic arms and found that they only get in her way. And while she's comfortable without them, there are special considerations when using your feet, like hands. If I'm going to be walking around outside, then I'm going to eat, of course I'm going to go wash my feet first. And now, with taking care of her family and running a small business from home, Barb is busier than ever. With all the incredible things that she can do, what's most remarkable is the fact that she's never once thought of giving up. Ήθελα να το σταματήσω ακριβώς εδώ και εδώ τελειώνω. Για να φτάσει ένας άνθρωπος να πάρει ένα μωρό μηνό με τον τρόπο αυτό χωρίς χέρια, φανταστείτε τι αυτοπεποίθηση έχει στον εαυτό του. Μακάρι αυτή την αυτοπεποίθηση να την έχουμε και εμείς. Μακάρι να παραμείνουμε σαν ομάδα έτσι όπως είμαστε και εύχομαι επιτυχίες, υγεία και χαρές σε όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μιλεύω μισό λεπτό. Δες πινά. Έλεγα. Έλεγα μισό λεπτό. Ελάτε πάνω να μας τα πείτε. Ελάτε πάνω. Σας παρακαλώ. Κυρία Βέσκινα, ελάτε πάνω. Και δώστε ξένα μικρόφωνο. Καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ, που ακούμε και βλέπουμε την προσπάθεια και τη δουλειά. Και εμείς από την πλευρά μας ως εκπαιδευτική, ως τελέχη της εκπαίδευσης, προσπαθούμε μέσα από τη συνεργασία να δώσουμε το μέγιστο που μπορούμε και να καταφέρουμε το καλύτερο για τους μαθητές και τους γονείς. Με τον κύριο Βανό έχουμε συνεργαστεί τα χρόνια που ήμασταν και οι δυο εδώ στη Χαλκίδα. Έχουμε κάνει τα προγράμματα της μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Αλλά περισσότερο θα δώσω βάση στα προγράμματα που κάναμε με γονείς και μαθητές για τη συμπερίληψη, για τις ισότιμες, όχι τις ίσες ευκαιρίες, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, και για να νιώθουμε όλοι μέλη, ενεργοί πολίτες και
και να είμαστε έτσι πάντα αγαπημένοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω κάποιοι να πάρουν τις καρέκλες γιατί οι εθελοντές αποφάσισαν να μιλήσουν όρθιοι. Όχι, δεν αποφάσισαν. Αυτό θα πει. Αυτοσχεδιάζουμε πάντα εμείς. Εκείνο που ξέχασα να πω και ζητάω πολύ μεγάλη, μεγάλη συγγνώμη είναι το εξής. Ότι από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε, βάλαμε ένα στόχο. Αυτό που είπα για μικρούς ρεαλιστικούς και πραγματοποιήσιμους στόχους. Και ο κάθε ένας έδωσε όλες τις δυνάμεις του. Αυτό το είδαμε στην πράξη. Φιλιά σε όλη την ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκείνο που θέλω όμως με πολύ μεγάλη χαρά να πω είναι ότι αυτή η ομάδα, προσέξτε το τι έκανε. Και είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό ξαναπήρα το λόγο. Και αξίζουν ένα χειροκρότημα μόλις ολοκληρώσω τη φράση. Δεν έμειναν στα παιδιά αυτά. Προσέξτε τι έκανε. Ήρθαν σε επαφή αυτή η ομάδα, όχι εγώ σας σχολικός, με σχολεία της Χαλκίδας και έφεραν παιδιά στο χώρο για να κάνουν μαζί τηλεπαρουσιάσεις και τηλεδιασκέψεις που έκαναν, αλλά κυρίως και συναντήσεις για να ανταλλάξουν απόψεις και να διδάξει ο ένας τον άλλον πράγματι. Δηλαδή, είχαμε από την ομάδα των παιδιών κάτω παρουσία, ούτε μισό λεπτό, αλλά αξίζει να το πούμε. Είχαμε από την ομάδα των παιδιών μας, όχι των εθελοντών, παρουσίαση στα παιδιά των σχολείων για τη μέθοδο του ρολογιού και πώς τρώνε οι τυφλοί. Αυτό σας λέω. Από τα παιδιά μας, όχι από τους εθελοντές. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλους. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τον Γιάννη, οι εθελοντές Φρατζίκος Γιώργος και Καβαρτής Νίκος. Λοιπόν, εγώ πραγματικά θαυμάζω τους ανθρώπους που γελούν μέσα από την καρδιά τους. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι ο Γιάννης, για τον οποίο θα μιλήσω. Πραγματικά, με το γέλιο του κερδίζει όποιον το γνωρίζει. Ζωντανεύει με αυτό όλο το κεφιά και πλημμυρίζει με θετική ενέργεια τους πάντες. Το γέλιο του είναι τα μάτια του. Ο Γιάννης μας έχει μάθει να βλέπουμε τη ζωή με άλλο μάτι. Να βλέπουμε τις εικόνες της ζωής μας με τα μάτια της ψυχής και της καρδιάς. Μπορώ να σας πω ότι μπορεί να ξεχωρίσει τον κάθε εθελοντή από την άβρα του. Μας μαθαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να πετύχει ό,τι επιθυμεί. Αρκεί να το θέλει πάρα πολύ και να πεισμώνει για αυτό. Ο Γιάννης, από την πρώτη στιγμή, ήθελε να μάθει τη γλώσσα Braille και υπολογιστές. Το πρώτο στάδιο της επιθυμίας του άρχισε να παίρνει σάκα και οστά πριν από 3-4 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, όπου με τη βοήθεια της εθελόντριας της Βασιλικής έμαθε κάποια πράγματα από τη γλώσσα Braille. Η επίσκεψη στο Φάο Τυφλό που έγινε πέρσι ήταν έκανε την επιθυμία του αυτή πιο έντονη. Έτσι φέτος, με τη βοήθεια τόσο τη δικιά μου, όσο και της ειδικής παιδαγωγού της Νατάσας, άρχισε να μαθαίνει υπολογιστές. Έχει μάθει τα πρώτα, έχει μάθει τα γράμματα του πληκτρολογίου, έχει μάθει να γράφει λέξεις, έχει μάθει να κάνει μικρές προτάσεις. Αγαπά πάρα πολύ να ακούει βίντεο με θέματα ιστορίας, με θέματα μυθολογίας, με θέματα γεωργίας και θέματα κυπευτικής που ασχολείται και στην προσωπική του ζωή. Ο Γιάννης λατρεύει επίσης και το χορό. Αγαπημένος του χορός είναι το ζεϊπέκικο, που πραγματικά όταν χορεύει ζεϊπέκικο ο Γιάννης τρατάζει όλος ο τόπος και δείχνει πραγματικά μια μοναδική αρχοντιά. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω, όπως είπε και ο κύριος Ορφανός, ο Γιάννης έκανε μάθημα σε παιδιά το πώς κινείται το ρολόι και πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε Γιάννη. Ένα χειροκρότημα στο Γιάννη. Σε ευχαριστούμε λοιπόν. Η μέρα σήμερα τιμά όλα τα παιδιά μας, κυρίως μέσα από τα μάτια μας και την αγάπη μας. Ένα από τα ξεχωριστά παιδιά που σήμερα μας δίνει την τιμή να σας αναφέρουμε μέσα από τη βιωματική σχέση μας μαζί του είναι ο Νίκος.
ο οποίος μαζί και μέσα στην υπόλοιπη ομάδα συμμετέχει ενεργά, φροντίζοντας τους υπολείπους, συμβολεύοντάς τους μέσα από γνώσεις και εμπειρίες του. Είναι ένας άνθρωπος που φροντίζει να μας δίνει κέφι, λέδι και χαρά, αφού όπου και αν βρίσκεται, εξωτερικεύεται με την αδυναμία που έχει στο τραγούδι. Άλλωστε και στη ζωγραφική μας εκπλήσει ευχάριστα, έχει αυτό το καλλιτέχνη που λέμε. Όταν βλέπεις λοιπόν τον Νίκο, λες έρχονται τα τραγούδια, έρχεται η χαρά. Η αγάπη όμως του Νίκου μέσα από τα λόγια του μας κάνει ακόμα υπερήφανους, αφού όπως δήλωσε είμαστε το κίνητρο ζωής του. Γιατί δεν βρίσκει τις μέρες να συνυπάρξουμε όλοι μαζί και την ώρα να πάρει το αμαξίδιό του και να έρθει στο ΚΕΦΙΑΠ από την Αρτάκη. Και σήμερα η μερίδα μας έχει έναν ιδιαίτερο τίτλο. Θέλω να πιστεύω για τον καθένα από εμάς. Δώσε μου το χέρι σου να μπω στη ζωή. Και σε αυτό θα σταθώ από το δικό μου αρχικά κίνητρο σε αυτόν τον εθελοντισμό. Στο ότι τελικά είμαστε όλοι εν δυνάμει ανάπηροι. Και εκεί παγώνεις, αντιδράς, ενοχλείσαι και η ζωή είναι τόσο όμορφη και γλυκιά και λες σας έχει και βάσανα. Το τέρμα εύκολα δεν δίνεται και ο πρώτος που το αποδεικνύει από αυτό είναι ο Νίκος. Ο Νίκος που βλέπετε δίπλα μας, ανάμεσά μας, δεν ήταν από τα παιδιά που γεννήθηκε έτσι, που δεν ήξερε πως είναι να τρέχεις, να περπατάς, να ζεις μέσα από την ολοκλήρωση του ανθρώπινου είδους. Γιατί ο Νίκος γεννήθηκε σαν εμάς, στάθηκε όρθιος στα δυο του πόδια, έτρεξε, μεγάλωσε, παντρεύτηκε και έκανε και παιδιά. Ο Νίκος είναι μάθημα όχι απλά ζωής, αλλά η στάση μας απέναντί της. Και είναι ακόμη εδώ μαζί μας, μέσα στα τραγούδια και στην αγάπη του, για να μας διδάξει πώς είναι η ζωή. Κλείνοντας, όταν τον ρώτησα μια μέρα στο ΚΕΦΙΑ, «Νίκο μου, γιατί φοράς αυτό το καπέλο συνέχεια ανάποδα?» Εκείνος μου απάντησε πως στη ζωή όλα δεν έρχονται ίσια, όλα, και όπως τα θες. Η ζωή έχει και τα ανάποδα. Θα σας πάω λίγο μπροστά, στο καλοκαίρι. Όλοι ξέρουμε τα καρπούζια, για να τα κρατήσουμε δροσερά. Πάντα έτσι καθαριακό και έτσι, αλλά είναι το πιο ωραίο πρόγραμμα. Για να τα κρατήσουμε δροσερά, τα ρίχνουμε στο νερό, στη θάλασσα, στο ριάκι, στο νερό, στη θάλασσα. Και βλέπουμε ένα καρπούζι χαμένο. Βλέπουμε λίγο το στρογγύλο πάνω-πάνω. Έτσι να πάμε. Βλέπουμε μόνο το λίγο το πάνω-πάνω. Και το κρίνουμε και συμπεριφερόμαστε και ανάλογα. Όποιος αν μας απλώσει το χέρι του και το βγάλει έξω και δει τον όλο άνθρωπο και δει και μέσα τι μεστός μπορεί να είναι, τι ουσία μπορεί να έχει, αυτός πραγματικά έχει την ευκαιρία να γευτεί αυτό το γλυκό καρπό. Έχουμε την τύχη, γι' αυτό και προσκαλούμε όλους να έχουμε την ίδια τύχη με εμάς. Πάμε τώρα 4 χρόνια και πίσω, όταν πρώτο ήρθε ο Νεκτάριος, ένας φοβερός τύπος, ενίοτε με το γυαλί του το μαύρο, φοβερός τύπος. Πολύ αστείος, αν θα έτσι, αστείος, δηλαδή πολύ, το αρέσουν πολύ να κάνει αστεία, είναι, τα δέχεται πολύ, πολύ τα αστεία. Συμμετέχει παντού, στο τραγούδι, ζωγραφιές, γράφει, έχει γράψει τόμους, αντιγράφει κάθε και αντιγράφει βιβλία, τόμους. Είναι φοβερός. Φυσικά, εγώ σαν ψάλτης, ένα χαρακτηριστικό του είναι μόλις τελεύει, μνήμα, είναι η ατάκα του. Βλέπετε, δεν έχουμε, δεν φοβόμαστε το θάνατο, γιατί ζούμε τη ζωή. Ζούμε τη ζωή και δεν φοβόμαστε το θάνατο. Μιλάμε για όλα. Με όλες για όλα, ανοιχτά. Και αυτό που θα ξεχώριζα ιδιαίτερα στο Νεκτάριο, είναι η αγκαλιά του. Όλοι μας την έχουμε δεχτεί, μας έχει δείξει πόσο πραγματικά πράγματα που θα πρέπει να έχουμε στη ζωή μας για όλους τους ανθρώπους, δεν τα κάνουμε και δεν τα έχουμε στο όνομα μας καθόλου. Νεκτάριες, αγαπούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας μιλήσει η Μεταγιάννη, Καλαβρή Χριστίνα και θα μου κάνει να δω. Ο Γιάννης είναι ήρεμη δύναμη. Ο ευγενικός γίγαντας που επικοινωνεί με τα μάτια και το χαμόγελο. Στην αρχή αυτό που ήξερα για τον Γιάννη ήταν ότι έπρεπε να είναι ξεχωριστά από τα υπόλοιπα παιδιά. Του άρεσε ο υπολογιστής και να βλέπει βιντεάκια από ταινίες και από πολιτικές συγκεντρώσεις. Και επίσης το να παίζει με το σανσέρ. Η
επικοινωνία μηδαμινή στην αρχή. Απλά ήμασταν μαζί στο βιντεοχώρο. Μετά όμως, πετώντας ατάκες από τα αγαπημένα του βιντεάκια και κάνοντας αστεία, άρχισε η αλληλεπίδραση. Με το Γιάννη μαθαίνεις ότι δεν χρειάζεται να πεις και πολλά. Σε κοιτάζει, χαμογελάει και σου δείχνει έτσι απλά ότι χαίρεται που είναι εκεί. Για το Γιάννη μου είχαν πει ότι συνήθως όσο βρίσκεται εκτός σπιτιού, ούτε τρώει ούτε πίνει κάτι. Δεν θέλει. Αυτό κάποια μέρα που είχε πολύ ζέστη μου κακοφάνηκε. Τόσες ώρες και να μην πίνει ούτε νερό. Πήρα ένα μπουκάλι νερό και το άνοιξα και του το έδωσα. Γιάννη, πιες λίγο νερό. Και πήρε αμέσως το μπουκάλι και ήπιε. Αυτό είναι. Το μπουκάλι δίπλα του όμως δεν το άγγιζε. Μόλις του το έδινε και το έλεγα να πιει, αμέσως έπινε. Δεν θα ξεχάσω τη μέρα που πήγα στα παιδιά μανταρίνια και ο Γιάννης έφαγε όλα όσα του έδωσα με μεγάλη ευχαρίστηση. Είναι μεγάλη συγκίνηση να βλέπεις αυτόν τον ευγενικό γίγαντα με την καρδιά μικρού παιδιού να σε εμπιστεύεται. Και μεγάλη ευθύνη. Το επόμενο μεγάλο βήμα του Γιάννη ήταν που ξεκίνησε να αποζητάει τη συντροφιά όλων των παιδιών και να πηγαίνει από μόνος του στην αίθουσα να κάτσει μαζί τους. Άλλες φορές λίγο, άλλες φορές περισσότερο. Θέλει και την ησυχία του. Πάντα όμως, μόλις του μιλήσεις, χαμογελάει. Σε κοιτάζει, πετάει την ατάκα του και ξέρεις ότι έτσι σου μιλάει. Ο Γιάννης αξίζει το χειροκρότημά μας για όλα όσα έχει καταφέρει. Κοινωνικοποίηση είναι να νιώθεις μέρος του συνόλου χωρίς να χρειάζεται να χάσεις κάτι από τον αυθορμητισμό σου. Οπότε νομίζω ότι αυτός είναι και ο μεγαλύτερος στόχος, γιατί για την κοινωνικοποίηση δεν είναι μόνο οι υποχρεώσεις που τονίζουμε σε ένα άτομο που πρέπει να έχει το ίδιο απέναντι στο σύνολο, αλλά το σύνολο πρέπει να νιώθει οικειότητα με χαρακτηριστικά του ατόμου. Δηλαδή βρίσκουμε χαρακτηριστικά των παιδιών που είναι οικεία σε εμάς και πάνω σε αυτά αλληλεπιδρούμε. Ας αφήσουμε στην άκρη τις σπουδές, είτε την καλλιέργεια. Αυτό που μας ενώνει μεταξύ μας είναι η οικειότητα, ότι έχουμε πολλά κοινά στοιχεία. Το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε με τον Γιάννη ήταν το κρυφτό. Οπότε όλοι όσοι έχουμε πάει νηπιαγωγείο μπορούμε να επικοινωνήσουμε γιατί έχουμε ένα κοινό κώδικα. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Το άλλο κομμάτι της κοινωνικοποίησης είναι οι υποχρεώσεις που λέγαμε, οπότε και εκεί ο Γιάννης είναι πραγματικός gentleman. Είναι προσεκτικός σε όλες τις ρουτίνες, την καθαριότητα, στο ντύσιμό του, του αρέσει το ωραίο ντύσιμο. Μιλάει μόνο με ξυρισμένους και όσους φοράει κοστούμι. Στην εκδρομή που τον συνόδευσα ήταν ο πιο έμφερμος θεατής στο θέατρο, χειροκρότησε σε όλα τα αστεία που ακούστηκαν και ήταν και ο μόνος που χειροκρότησε όρθιος τον Κώστα Πρέκα. Οπότε και ο Κώστας Πρέκας είπε ότι είναι η πιο όμορφη παράσταση της ζωής του εκείνη, που βλέπετε και τη φωτογραφία, ήμασταν μαζί χωρίς τη μαμά. Ο Γιάννης... Εντάξει, είναι απλά συναισθηματικό το δέσιμο. Δηλαδή για μας, όσα και να σας πω, είναι σαν να κάνω ένα εγκόμιο. Πραγματικά σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τη μαμά, τον Γιάννη. Είναι η κυρία Καλαβή που λέγατε εμείς να μην συγκινηθούμε. Μαζί μας είναι η κυρία Θανασίου, επιμελήτρια ανηλίκων και γραμματέας της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Χαλκίδας, που είναι πάντα μαζί μας σε όλες τις δράσεις και έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Στην ομάδα που θα δείτε με τα χορευτικά τώρα, θα ακολουθήσει το χορευτικό «Η Κοντούλα Λεμονιά». Το έχετε στο πρόγραμμά σας. Συμμετέχουν και τα παιδιά της ομάδας της Χαλκίδας. Είναι η Βασιλική η Τζιγιάννη, η Χριστοδούλου η Ελευθερία και η Αθηνά η Θεοδόρου. Τα παιδιά αυτά δεν θα παρουσιαστούν σήμερα, θα παρουσιαστούν σε μια επόμενη δράση. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους δασκάλους των χορευτικών συλλόγων που πολύ πρόθυμα και με μεγάλη ευχαρίστηση ήρθανε να μας βοηθήσουν σε όλο αυτό για να παρουσιάσουμε τη δουλειά των παιδιών. Ευχαριστούμε ειδικά τη Βασιλική την Πετράκη και τη Λένα τη Λαφαζάνη που έκαναν πάρα πολλές πρόβες για να το στηρίξουν όλο αυτό. Και φυσικά τους συλλόγους και τα προεδρία των συλλόγων που το δέχτηκαν να συμμετέχουν.
μόνο των 5 τελευταίων 10 πρόβων είναι της κυρίας Αλήθης της Φασαλής, της κυρίας Μπαζούκου, που είχαν ξεκινήσει από τα πρώτα χρόνια σαν γυμνάστριες και τους μαθαίναν χορό. Και τώρα βλέπουμε το αποτέλεσμα. Thank you.
που μας έχουν κάνει την τιμή να είναι εδώ μαζί μας. Καλώ την κυρία Μελτσιάνη Ειρήνη, πρόεδρος του Συλλόγου Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Και μετά θα καλέσω την κυρία Κολέκα, πρόεδρο του Συλλόγου Αγάπη. Κυρία Μελτσιάνη, εδώ μας κάνει μια τοποθέτηση. Πρέπει να ξεφύγουμε από τα στάνταρς και να κάνουμε συνέργειες, αυτό που είπαμε, συνέργειες. Ο κύριος Διοικητής συνέχεια μας το λέει αυτό, τη συνέργεια. Να κάνουμε συνέργειες για να προχωρήσουμε. Ελάτε, κυρία Μελτσιάνη. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, κύριε διοικητάκια και πανοσολογιώτατε, κυρίες, κύριοι φορείς της πόλεως, του νομού και του Δήμου Ξαφνών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να πω δύο λόγια στην μεγάλη και πολύ όμορφη εκδήλωση ημερίδα την οποία διεξάγεται τώρα. Ήθελα να συγχαρώ τον Δήμαρχο Ξαφνών, Μεσαπίων και Δυρφίων, με συγχωρείτε, και επίσης τον κύριο Τζαφέρο, τον διοικητή του νοσοκομείου Χαλκίδας, όλο το ΚΙΦΙΑΠ, όλους τους συνεργάτες οι οποίοι εργάζονται και αυτή η δουλειά τους φάνηκε σήμερα ιδιαιτέρως σε αυτή την εκδήλωση, ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά η οποία θέλει και προϋποθέτει ότι και δείχνει ότι θα έχει μια μεγάλη εξέλιξη περαιτέρω με τη βοήθεια όλων. Εγώ δεν θα ήθελα να προσθέσω πολλά πράγματα να μην κουράζω την ομίγυρη, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω, συγγνώμη, είναι και η κυρία... ο κύριος Πρατσόλη, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ήθελα απλώς να πω ότι οι γονείς, οι οποίοι και σήμερα παρίστανται εδώ, είναι όχι μόνο αξιέπαινοι, δεν βάζουμε τίτλους να λέμε ότι είναι ήρωες και οτιδήποτε, είναι μία φυσική συνέχεια αποδοχής ενός προβλήματος, το οποίο θέλουν να γίνει ένα με τους ίδιους για να μπορέσουν να το προωθήσουν καλύτερα. Η παράκληση λοιπόν από τη δική μου την πλευρά, χωρίς να θέλω να πω πολλά περισσότερα, είναι και από την μικρή ελάχιστη εμπειρία που έχω, ότι πρέπει οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους ελεύθερα, δηλαδή να τα βοηθούν να εκφράζονται χωρίς να τα καταπιέζουν, χωρίς να υπάρχει λόγος να τους δίνουν κατευθύνσεις, να τα αφήσουν ελεύθερα, όπως και στο σχολείο. Μπορούν ωραιότατα να προχωρούν με πιο ελεύθερη βάση και όχι να γίνονται παπαγάλοι όπως γίνονται και τα παιδάκια τα υπόλοιπα στην κανονική εκπαίδευση. Με συγχωρείτε για την έκφραση, στην υπόλοιπη εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αφήνεται το πνεύμα ελεύθερο και η συναναστροφή των παιδιών με παιδιά καλύτερου νοητικού επίπεδου βοηθάει στο να ανεβαίνει και των άλλων των παιδιών το επίπεδο. Η συνομιλία και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα παιδιά μέσα στην ίδια την οικογένεια, μέσα στο ίδιο το περιβάλλον το κοινωνικό τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούν να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες. Όλα τα παιδιά είναι εξαιρέτως. Δεν γεννήθηκαν για να μην έχουν ικανότητες. Ο Θεός πρόβλεψε για όλους μας ικανότητες. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε γιατί έχουμε ένα παιδάκι ή κάποια στιγμή από ένα δυστύχημα, από μία ασθένεια, από ένα σύνδρομο που βγήκε ξαφνικά, δείχνει κάποια άλλη μορφή ιδιαιτερότητας από ό,τι θα περιμέναμε εμείς όλοι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γιατί δεν ξέρουμε, και σας το λέω πραγματικά από ψυχής, δεν ξέρουμε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για το οτιδήποτε έχουμε στη ζωή μας. Δεν ξέρουμε γιατί πρέπει εμείς να γινόμαστε τα παιδιά μας ή οτιδήποτε να είναι ένα παράδειγμα το οποίο να μας αφυπνίσει τους υπολείπους συνειδησιακά και επιπλέον να αγγίξει με το δικό μας τον τρόπο να αγγίξουμε τις χορδές των υπολείπων. Επίσης δεν πρέπει οπωσδήποτε να ντρεπόμαστε να βγάλουμε τα παιδιά μας από τα σπίτια μας. Υπάρχει μεγάλη αναπηρία στην Εύβοια και θα θέλαμε αυτό το χέρι να δώσουμε στο άλλο χέρι βεβαίως, αλλά με πολύ αγάπη
και να παροτρύνουμε και εμείς γονείς οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα ή μη να βοηθήσουμε, όχι να ντρεπόμαστε γιατί δίπλα μας είναι ένα παιδί με το οποιοδήποτε πρόβλημα, ένα άτομο με αναπηρία. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι που μας αξιώνει ο Θεός να το έχουμε δίπλα μας και να μπορούμε να συνομιλούμε και να συνεργαζόμαστε μαζί του. Γι' αυτό η παράκληση θερμή είναι όλοι μαζί να αγωνιστούμε, γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη, το έχω πολλές φορές πει, έχει η ανάγκη η κοινωνία όλους μας. Ο κάθε ένας έχει τη δική του ομορφιά της ψυχής και πρέπει να τον βοηθήσουμε να την καλλιεργήσει. Διαφορά δεν υπάρχει σε κανέναν. Όλοι είμαστε μαζί και όλοι μπορούμε, πραγματικά δίνοντας ο ένας το χέρι στον άλλον, αδιάκριτα πως θα το πιάσουμε, να μπορέσουμε να είμαστε κοινωνοί και να είμαστε και καλοί κήρυκες στο να μεταδίδουμε και να διαδίδουμε ότι τίποτα δεν εμποδίζει να βαδίσουμε μαζί. Η κοινωνία ποτέ δεν μπορεί να βαδίσει κουτσί. Θέλει τα πόδια της. Δεν τα θέλει πυρήνα, μπορούμε να τις τα κάνουμε όπως είμαστε και εμείς οι υπόλοιποι. Και αυτό της το οφείλουμε και πρέπει και η περιφέρεια, ο Δήμος, οι κοινότητες, οι σύλλογοι να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο εθελοντισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο, διότι είναι στάση ζωής για να μπορέσει να ορθώσει ανάστημα και να παρασύρει και να συμπαρασύρει όλους, όπως το έχουμε δει επανειλημμένα και στα αθλητικά σωματεία και παντού. Δεν ήθελα να απασχολήσω πολύ όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σας κούρασα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να μου αφήσετε.